σταματάει το αυτοκίνητο και εκείνο που κοκαλώνω και βλέπω τις άντρες να βγαίνουν με όπλα και να έρχονται προς τα πάνω μου. Ζήτησαν τα λίτρα. Μπροστά σου αυτή η συνομιλία. Μπροστά μου. Και με έβαλα να πω ότι είμαι σε ένα αυτοκίνητο, σε μεγάλο δρόμο και δεν βλέπω που πηγαίνω. 20 απαγωγές σε 10 χρόνια, 50 εκατομμύρια συνολικές απαιτήσεις για λίτρα, 60 δράστες, 55 συλλήψεις. Θυματά τους σαν τη Σοφία Γκόντα και τον Αριστίδη Μπούστρα θυμούνται τη στιγμή που πέφτουν στα χέρια των απαγωγέων τους. Η Σοφία κατεβαίνει στην είσοδο του σπιτιού της στην Καστοριά για να παραλάβει μια συσκευή κινητού. Οι απαγωγοί την περιμένουν. Είχα παγώσει που απλά δεν μπόρεσα να πω ούτε βοήθεια, ούτε να φωνάξω. Κινήθηκαν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Μία που βγάλαν τα πιστόλια, μία που τα βάλαν πάνω μου, μία που μπήκαμε στο αμάξι, δεν πρόλαβα. Και κατάλαβες εκείνη την ώρα τι είναι αυτό, ή λες ληστεία για παράδειγμα, ή κάποιος θέλει να μου κάνει κακό ή οτιδήποτε άλλο. Όταν είδα το όπλο μπροστά μου, έτσι καλογιαλισμένο, εκεί το κατάλαβα. Και όταν μου είπανε, ξάπλωσα και βάλε την κουκούλα. Εκεί κατάλαβα ότι είναι αλήθεια. Το πρώτο που έγινε το βράδυ ήταν να μου πούνε, δώσ' μας το τηλέφωνο των γονιών σου. Mm-hmm. Εκεί κατάλαβα την απαγωγή για λίτρα. Διαπραγματεύσεις, λίτρα, ένα σκοτεινό δωμάτιο κράτησης και πάντα υπό την απειλή των όπλων. Οι γονείς δίνουν τον αγώνα να συγκεντρώσουν λίτρα. 4 εκατομμύρια ευρώ ζητούν οι απαγωγείς. Με την αστυνομία να παρακολουθεί κάθε κίνηση, αφού οι περιπτώσεις του Μάριου Παπαγεωργίου πρόσφατα και του Μαρσελίνο παλιότερα δείχνουν ότι οι απαγωγείς μπορεί να φτάσουν στη δολοφονία. Αυτό που σίγουρα έγινε το πρώτο βράδυ είναι ότι κοιμήθηκε ο ένας από τους τρεις μαζί μου στο ίδιο κρεβάτι για να με προσέξει, να με προσέχει. Δεν μου είχαν πει ότι ζητάνε από τον πατέρα μου 4 εκατομμύρια ευρώ, πιθανότατα θα αυτοκτονούσα. Θα αυτοκτονούσα, δηλαδή θα έλεγα δεν τα έχουμε, το ήξερα, θα με σκοτώσουν γιατί δεν τα έχουμε. Γιατί τους είχα δει. Η ερώτηση που τους έκανα συνέχεια είναι: πείτε μου αν θα με σκοτώσετε, να το ξέρω. Να το ξέρω. Δεν αντέχω αυτήν την αναμονή. Ότι αν θα πεθάνω ή όχι. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οι κακοποιοί βλέπουν την απαγωγή ως ευκαιρία για μεγάλα κέρδη. Στην περίπτωση της Σοφίας, οι ειδικοί διαπραγματευτές που έχουν βρεθεί δίπλα στον πατέρα της θέλουν να περάσουν μήνυμα στους απαγωγείς ότι τα λίτρα που ζητούν δεν είναι δυνατόν να βρεθούν. Το θύμα τους καταραίει, αλλά με αυτόν τον τρόπο την ίδια στιγμή οι απαγωγείς αρχίζουν να νιώθουν την πίεση και συμβιβάζονται. Μου λέει, κορίτσι μου, λέει, σε παρακαλώ, κάνει υπομονή, προσπαθώ από χίλιες μεριές. Εκεί κόπηκα. Εκεί έσπασα, λύγησα. Έκλαιγα πάρα πολλές ώρες. Νομίζω ότι εκεί πήραν την απόφαση ότι ας πάρουμε όσα μας δίνει ο Γκόντας και ας την αφήσουμε την κοπέλα. Καταλάβαινε ότι κάναμε κύκλο στα Γιάννα, κύκλος για να μπερδευτώ, να μην καταλάβω που είμαστε. Και σκέφτηκα ότι μάλλον θα πεθάνω, δηλαδή μάλλον θα με σκοτώσουν. Σκέφτηκα ότι θα με πάνε κάπου και θα μου πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλαμε, ας πούμε, π.χ. να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή και θα με σκοτώνανε. Ανοίγει η πόρτα, κατεβαίνει ο ένας από τους τρεις και μου είπανε ότι θα σε αφήσουμε. Κατεβαίνω, στέκομαι λίγο και είχα τον έναν από πίσω μου και με χτύπησε στην πλάτη, ηρωνικά, και μου λέει την επόμενη φορά μου λέει να προσέξεις, να μην είσαι τόσο θύμα. Στην είπε κιόλας. Την είπε κιόλας. Και βγάζω την κουκούλα και κοιτάω τον ουρανό και λέω, Χριστέ μου, ζω, δεν το πιστεύω. Ο Αριστίδης Μπούστρας είναι 11 ετών όταν τον απαγάγει ένας πρώην εργαζόμενος στην επιχείρηση του πατέρα του με δύο συνεργούς του. Τον κρύβουν σε δασική περιοχή, αλλά το παιδί καταφέρνει να λυθεί και να γυρίσει μόνος του στο χωριό. Για την ανάγκη της επιβίωσης μάλλον, κατάφερα με τα δόντια έλυσα τον κόμπο που είχαν δέσει τα χέρια μου και τα πόδια μου και προσπάθησα να φύγω. Συνεχίζαν τις διαπραγματεύσεις με τον πατέρα μου για τα χρήματα. Όταν είδαν ότι εγώ λείπω από το σημείο. Α, γυρίσανε πίσω και καταλάβανε ότι λείπω. Καταλάβανε ότι λείπω. Άρχισαν να ρίχνουν το ποσό που ζητούσαν. Ειδικοί, γονείς ισχυρών επιχειρηματικών οικογενειών που φοβούνται ότι μπορεί να είναι η επόμενη στόχη, αλλά και ο εγκέφαλος, σύμφωνα με τις αρχές της απαγωγής Παναγόπουλου, μιλούν στην αυτοψία για τις απαγωγές. Είναι μεγάλος ο όγκος των χρημάτων που υπάρχουν από μια απαγωγή. Mm-hmm. Πιο γνωστόν, η διαδρομή του χρήματος χειροσότερ μιλάει μετά. Άμα
γίνει πολύ χειρότερο και δεν μπορείς να κυκλοφορείς και εσύ και η οικογένειά σου και το σκέφτεσαι και βγαίνεις από το γραφείο σου και κοιτάς δεξιά και αριστερά, είναι ζωή αυτό. Η αυτοψία στις απαγωγές στην Ελλάδα θα προβληθεί σήμερα 1/4 πριν τα μεσάνυχτα. Εκτός συνόρων τώρα οι πρωτοφανείς...